Μόνο από το οποίο δεν πάσχουμε είναι από αστικοποίηση. Συνειδητοποίηση εδώ δεν έχουμε για να μιλάμε για πράσινα, για αυτό για να πάντως, είναι για τα κοιμηλία είναι κοινό. Δεν υπάρχει άλλο για την Γλυφάδα, άλλο για τους αρμόδιους. Ο νόμος είναι ένας. Είστε νομικός και τα ξέρετε. Εγώ να το δεχτώ, κύριε Γκέρα, γιατί θα μιλάσω και να το ελέγξω και θα απαντήσουμε. Άλλο όμως θα πρέπει να λυθεί υπόψη. Η αρχή της αναλογικότητας, ίσως διοίκηση τα καθημερινότητα. Όταν λοιπόν μιλάμε για το Δήμο Σαραντίου που βρήκε εκτάσεις, εγκόσαστε σε μία έκταση, στην οποία απέναντι ακριβώς υπάρχουν κατοικίες. Παντού υπάρχουν κατοικίες. Υπάρχουν εκτάσεις. Παντού σε όλο το Δήμο διάσπαρτα, εκεί που πας και λες αυτό ωραίο, ξεφυτρώνει η κατοικία. Επιτρέψτε. Νομίζω. Εκεί, με βάση την αρχή της όλες είναι νόμιμες από τη στιγμή που έχουν τακτοποιηθεί. Δυστυχώς αυτό που λέτε, γιατί και στην ανάρρωση αυτό τράβηξα, ενώ υπάρχει έκταση δίπλα να κάνω την επέκταση, δεν μπορώ να την κάνω λόγω του νόμου. Κύριε Γκέρα, θα σας θέσω ένα ερώτημα. Θα σας θέσω αλλιώς το ζήτημα. Αν έχετε να επιλέξετε ανάμεσα σε μια περιοχή όπου οι κατοικίες είναι μισό χιλιόμετρο από το νοικοκυριό και σε αυτή, τι δεν υπάρχει. Τι θα επιλέξετε, με βάση την αρχή της αναλογικότητας οφείλουμε να επιλέγουμε το μισό χιλιόμετρο θα επιλέγουμε, αλλά δεν υπάρχει. Εδώ είναι λοιπόν το ζητούμενο δεν για να υπάρχει. Μας αποδείξετε την ικανότητα της διοίκησης να το βρείτε. Δεν υπάρχει. Έχουμε δουλέψει και δουλεύουμε. Είναι δυνατόν σε πόσες χιλιάδες εκατομμύρια. Αγαπητέ, δεν υπάρχει. Αφού και μας απασχολεί και το ψάχνουμε ακόμα. Να μιλήσει, να ζητάει κοινό. Δεν είμαστε εδώ πέρα χαύρα Ιουδαίων. Ήρθαμε να παρακολουθήσουμε μια συζήτηση. Λοιπόν. Η κυρία Ρώσου. Εγώ εδώ με συγχωρείτε, αλλά δεν βλέπω. Συγγνώμη που επανέρχομαι. Προχωρήστε. Αν θέλετε μετά να σας υποδείξω και τους νόμους και δεν θα. Δεν βλέπω την επικεφαλίδα πουθενά. Τέλος πάντων, πάρε τον χρόνο σας για να μην καθυστερώ τη διαδικασία. Εάν θέλετε, θα μου πείτε πού να σας αφήσω μια φωτοτυπία. Αυτά τα έχουμε δημοσιευμένα. Οι νόμοι είναι δημοσιευμένοι. Σε φέκη, κυρία δικηγόρο, μπορεί να τα βρει όποια δεστιβή. Λοιπόν, μπορείτε να τα βρείτε να πάρετε. Να τα βρω, αλλά έτσι δεν είναι εύκολα. Για να μην ψάξει, εγώ μπορώ που είναι το γραφείο σας να περάσω και να τα αφήσω. Δεν υπάρχει θέμα. Εγώ θα δω αυτό τώρα και που μιλάω. Να μιλήσει η κυρία. Είστε κυρία. Ρώθου Ιωάννα. Συγχάνω χτηματοδεσίτρια 40 χρόνια και με πολλές επενδύσεις εδώ σε αυτό τον τόπο. Και συνορεύω με το μελισσουργό με τρεις δικές μου κατοικίες. Τέσσερις, δεν είναι. Είναι δικές μου οι τρεις, οι άλλοι που είναι ευχαριστώ. Λοιπόν, λόγω του ότι είμαι χτηματομεσίτης, σας ρωτάω, στην Προφάρτα, που είναι ένα χανές μέρος, πώς. Προφάρτα, εκεί που καίτε τα σκουπίδια, στα Καλύμια. Είναι ένα χανές μέρος και ο σκουπιδότοπος. Εκεί γιατί δεν έγινε κάποια σκέψη, κάτι. Στο Σχιστό κάνανε το μεγαλύτερο νεκροταφείο πάνω στον τόπο που καίγαν τα σκουπίδια επί χρόνια. Ένα σημείο. Εγώ σαν μεσητρία μεσητεύω εκτάσεις ιδιοκτητών από 50, 100, 200 στρέμματα. Μπορώ να πω ότι οι περισσότερες είναι προς ανάβησο και είναι ακατάλληλες. Αλλά προς την Προφάρτα που βρίσκονται μαζεμένες 25, 30, 50 και που εκεί είναι μόνο πώς το λένε, σχήνα και τέτοια ή και τίποτα ελιές από ιδιοκτήτες, δεν ξέρω τι, αλλά σπίτια τίποτα. Σπίτια που είναι γουρούνια και τέτοια. Χειροστάσια. Ένα άλλο μέρος είναι πίσω από τη δροσιά ενός κυρίου. Μην πάτε σε διοικητικά όρια, αλλά δεν επιτρέπεται. Γιατί δεν είναι. Όχι. Μόνο εντός του Δήμου. Η ανάβησος δεν είναι εκεί. Δεν υπάρχει. Δεν είναι δροσιά και λοιπά, ανήκει στην Κερατέα. Εγώ είμαι στα διοικητικά όρια της Κερατέας. Η Σάκα είναι Κερατέα και εκεί. Όλα είναι Κερατέα.
μετά από την αγία. Δηλαδή που σταματάει από... Το αγιασμόθη, σας πληροφορώ, ανήκει στην Κερατέα. Κερατέα. Πίσω από την οδό Αναβίσου λεωφόρο που πάμε Αγίου Παντελήμωνος για Κερατέα, αριστερά πίσω εκεί που έχουν κάνει... Όλα είναι Κερατέα. Μην μπαίνετε στην περιοχή. Να πούμε λοιπόν, να πάμε λοιπόν προς την Προφάτα. Που τυχάνει να έχω και εκεί ιδιοκτησία, αλλά σαφώς δεν υπάρχουν σπίτια και τα λοιπά, δεν το θίγω. Ας μου το κάνουν και το θίγω. Στο Βιοπά, εκεί που λέτε, Προφάσα είναι στο Βιοπά. Δεν ξέρω τώρα αν το λέτε Βιοπά. Στη Χωματερή. Καλά, η Χωματερή δεν ήταν δικιά μας, κακώς τα ρίχναν εκεί. Ήταν οι ιδιοκτησίες είναι. Να πάρουμε αυτές τις ιδιοκτησίες. Γι' αυτό και σταματήσανε και λοιπά. Αυτά τα παραγωγές. Ο που είναι αυτό το φυσικό κάλος και έχει μείνει έτσι γιατί είναι και δασικό. Δασικό δεν είναι. Το κομμάτι από πάνω. Το έκανε. Α, το επάνω, αλλά η έκθεση αυτή δεν είναι δασική γιατί προσεκόμισε χαρτιά πρόσφατα του δασαρχείου. Τώρα θα δούμε οι δασικοί χάρτες, 10 Φεβρουαρίου που θα βγουν να δούμε τι θα δείξουν. Αυτά θα ελεγχθούν, ναι, ας πούμε. Εν διάρκεια την περιπτώσει και να έρθω και στο επόμενο κομμάτι, το οικονομικό, διότι εγώ μεσητεύω και ξέρω τι παίζουν σε χρήματα. Η ίδια που πουλάω, παντού έχω ταμπέλες, πουλάω και κομμάτια 40-50 χιλιάδων ευρώ που τα έπαιρνα προδεκαετίας και οκταετίας και 15ετίας, τώρα μου είναι 4. Και πάνω σε λεωφόρους. Και τώρα αν θα πάτε, 4.000 και 5.000 στο στρέμμα. Ναι. 36 και γιατί να αποδεχτούμε με μισθό του κάθε μενισουργού, που οπωσδήποτε θα το πληρώνει και ο πολίτης, είπαμε, οτιδήποτε κονδύλι είναι, σιγά σιγά. Όχι για μένα, οποιαδήποτε... για τους συντοπίτες μου. Όχι, για εσάς, ας σου λέει, όχι, δεν υπάρχει λόγο. Εντάξει. Τα οποιαδήποτε υπερβολικά ποσά, που θα πούμε ότι δώσαμε στο μελισσουργό. Είμαι πολλά χρόνια μέσα στα πράγματα και γνωρίζω. Την άλλη εβδομάδα βραβεύομαι, θα με δείξουν και τα κανάλια σαν το πιο σοβαρό πρόσωπο της Μεσητείας και 40 χρόνια άσπονδο και αμόλυτο και χωρίς καμία διαπλοκή. Λοιπόν, ας πάμε και πάλι στις άλλες περιοχές που είπαμε που δεν τα βλέπουν παρά μόνο οι καρακάξεις, τα πουλιά, τα μέρη αυτά. Όπως σας είπα γύρω της Προφάτας. Είμαι εις θέση να πάρω το χάρτη της περιοχής, να δω Κουβαρά, να δω πίσω από εκεί από τα Καλύβια που είναι, ακούω κάτι Άγιος Πέτρος, δεν ξέρω τι. Δεν θα το ψάξω, θα πάρω τον κόσμο εδώ, θα δούμε τις περιοχές, θα σας πούμε. Εδώ, τι κάνατε. Βρήκαμε ένα Μάριο Μελισσουργό που δίνει τα πάντα και τρίβει τα χέρια του. Που έχει και δεν έχει όλο τον τόπο. Γιατί τον κράτησε το κράτος τόσα χρόνια. Να λέει δεν μιλάω, δεν κάνω, δεν ράνω. Για να έρθει σήμερα να... Είπατε την άποψή σας, την έχω καταγράψει κυρία Ρώσου. Ρώσου. Θήτα, όπως τη Μάρη. Ρο, όμικρον, θήτα, όμικρον, ύψιλον. Ρώσου. Όμικρον, θήτα, Ιωάννα. Ρο, όμικρον, θήτα, όπως τη Μάρη. Ναι, συγγνώμη. Γιανούλα κατά την ταυτότητα. Λοιπόν, ποιος άλλος κύριος θέλει να καταγράψω. Ναι. Πώς τη λέγεστε. Ράπτης Δημήτριος. Ράπτης Δημήτριος. Νομίζω ότι για να δώσει το δημόσιο ένα έργο σε προσφορά πρέπει να υπάρχουν ολοκληρωμένες μελέτες. Δεν είναι μόνο οι προϋποθέσεις, σαφώς πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις, πρέπει να υπάρχει και μια ολοκληρωμένη μελέτη, πάνω στην οποία ο κάθε ιδιώτης θα δώσει προσφορά. Δεν ξέρω αν υπήρχαν ολοκληρωμένες μελέτες κατά πρώτον, ίσως γι' αυτό μπορεί να ήταν μόνο ένας ο ενδιαφερόμενος. Απ' την άλλη, γιατί επίμονα ζητάτε ιδιώτες. Μπορεί να δώσει και το δημόσιο χώρο. Εσείς έχετε ψάξει, δεν μπορείτε να δίνετε στους δημότες να βρούνε την περιοχή για να φτιάξετε εσείς το κινητήριο. Αυτή είναι δική σας δουλειά. Εσείς πρέπει να το ψάξετε. Είχατε μια περιοχή η οποία είχε προεκριθεί και δεν το συνεχίσατε, δεν το διαφημίζετε, γιατί είχε πρόβλημα όδευσης. Διαφημίζετε όμως τη νέα περιοχή, η οποία και αυτή έχει πρόβλημα όδευσης. Απ' την άλλη, επειδή δεν βρίσκεται, εν πάση περιπτώσει, μια περιοχή, δεν μπορούμε να πάμε να φτιάξουμε ένα κινητήριο δίπλα στο σπίτι του Δημότη. Είναι παράλογο αυτό το πράγμα.
Πολλά τα κημητήρια γίνονται μακριά από ιδιοκτησίες. Ούτε μπορούμε να λέμε εδώ είναι αγροτική περιοχή και πάει και φτιάχνει άλλο στον κάτω δίπλα από το σπίτι, γιατί είναι αγρότης, είναι αγροτική περιοχή και κάνει ό,τι θέλει. Δεν είμαστε άναρχο κράτος, υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν περιβαλλοντολογικές εγκρίσεις, οι οποίες δεν νομίζω να έχει προβεί κανείς αυτές, κατά πόσον αυτές επηρεάζουν αυτό που μένει δίπλα. Και υπάρχουν και αρμόδιες υπηρεσίες, όπως η ΕΠΕ του ΙΠΕΚΟΔΕ, που εγκρίνει αυτές τις μελέτες. Αυτά είναι. Ευχαριστώ. Ποιος άλλος θέλει να δω, γιατί εγώ καταγράφω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, είμαι ο Νίκος ο Μιλωνάκης. Είναι 100 από εκεί μέχρι. Και εμείς ενάρθουμε διατρόφους. Αυτή είναι και νόδο του πήρες, έτσι. Είναι τόσο, πώς θα είναι. Σημαίνω συνοδό Αρτέμιδος. Από αυτό που είπατε κατάλαβα τότε το Σκορδί ήταν μια έκθεση που θα την έπαιρνε ο Δήμος, δηλαδή οι δημότες δωρεάν. Δεν υπάρχει. Έτσι. Και στην ουσία ήταν το θέμα με τον δρόμο. Και λέτε τότε σαν παιδικός άνθρωπος ότι έτσι το παλέψατε 13 χρόνια, έτσι. Και τώρα που θα μπορούσε να τελειώσει γιατί έχετε κάνει όλη τη δουλειά, έτσι. Η δικιά σας δουλειά είναι το να αρχίσετε μία, έτσι ας πούμε, τον αγώνα πάλι από την αρχή που θα πάρει άλλα 13 ή 20 χρόνια, ίσως, έτσι. Το δεύτερο είναι το ότι με τις διαδικασίες που έχετε ακολουθήσει είναι πράγματι εντυπωσιακές, δηλαδή σε ποια πόλη έχετε δει να γίνεται το κινητήριο δίπλα στο δρόμο, έτσι. Ταχείας, το αντίθετο γίνεται, δηλαδή το να υπάρχει κινητήριο και να γίνεται σπίτι και γίνεται. Αλλά το να γίνει κινητήριο δίπλα στον δρόμο ταχύτητας κυκλοφορίας, αυτό είναι, μιλάμε, εγκληματικό. Το επόμενο είναι το ότι, το άλλο ερώτημα είναι το ότι με τον κύριο Μελισσουργό, έτσι, δηλαδή με τον ιδιοκτήτη, στην ουσία κάνετε μια προκήρυξη που είναι σαφώς φωτογραφική. Έτσι, δηλαδή λέτε, θέλουμε 50 στρέμματα μαζεμένα και όχι 25 και 25 που ίσως είχε άλλος. Έτσι. Και φυσικά το αντίτιμο θα είναι το αντίτιμο που θέλει ο κ. Μελισσουργός, έτσι, για να πουλήσει και έχει και ένα απέναντι κόπεδο το οποίο θα το εκμεταλλευτεί, φαντάζομαι. Τις διαδικασίες τις κάνατε με τον τρόπο που ξέρετε, δηλαδή μέσα σε ένα μήνα κάνατε τη Μητρόπολη, την υπηρεσία ποιότητας ζωής, που δεν ξέρω... Του Δήμου είναι. Ναι, την υπηρεσία αυτή. Στην ουσία μελέτησε κάτι αυτή η υπηρεσία. Τι έκανε δηλαδή η υπηρεσία ποιότητας ζωής. Έτσι, και το άλλο είναι το ότι πέρασε και από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου για τι πράγμα. Έτσι, για τα τυπικά, το ότι απέχει 250 μέτρα και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά ήταν. Θέλω μία απάντηση μόνο να δώσω στον κύριο που αυτό. Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, που είπατε προηγουμένως, απλώς είδε αν επιτρέπεται σε αυτόν τον χώρο κημητήριο, γιατί κημητήρια δεν επιτρέπονται. Είναι ορεινός όγκος και επιτρέπεται κημητήριο σε ορεινούς όγκους. Από εκεί και πέρα, οι διαδικασίες οι οποίες θα συνεχιστούν της καταλληλότητας του εδάφους δεν θα τις κάνει η τεχνική υπηρεσία η δική μας, αλλά θα ανατεθούν σε ειδικά γραφεία, τα οποία γραφεία θα βγάλουν εν συνεχεία τα πορίσματά τους. Κατά πόσον δηλαδή το έδαφος είναι αργυλώδες ή δεν ξέρω τι άλλο κλπ. Και θα κάνουν και τις ανάλογες υποδείξεις. Ιδιωτικά γραφεία. Αυτή τη στιγμή, ναι. Για την ποιότητα ζωής, για την ποιότητα της ζωής, η ποιότητα ζωής δεν παίρνει καμία απόφαση. Κάνει εισήγηση για... Πέρασε όμως από την υπηρεσία ποιότητας ζωής. Αφήστε με να ολοκληρώσω, θα σας απαντήσω σε αυτό. Η ποιότητα ζωής το μόνο που κάνει εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο να καθίσει να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Τίποτε άλλο. Και αυτό είναι η ποιότητα ζωής, συγγνώμη δηλαδή. Ναι, η ποιότητα ζωής αυτή τη στιγμή... Η ποιότητα ζωής είναι αυτό που λέει η λέξη, φαντάζομαι. Ναι, σωστό που λέτε αυτό, έχετε απόλυτο δίκιο, η λέξη αυτό λέει. Αλλά σε αυτό το κομμάτι που λέγεται κημητήριο, η ποιότητα ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο και στις αντίστοιχες υπηρεσίες να καθίσουν να ασχοληθούν με το θέμα. Εγώ, φερπίν που είμαι γιατρός, δεν έχω τις γνώσεις που πρέπει να έχει ο χι, ο ψι τεχνικός, ας πούμε, και λέω, έλα εσύ τεχνικέ να καθίσεις να ασχοληθείς με αυτό το θέμα
και να μας φέρει στα πορίσματά σου μετά και να δούμε κατά πόσον πρέπει να προχωρήσουμε ή όχι. Συμπτωματικά και ο κύριος Νίκος είναι γιατρός. Ο κύριος Μιλωνάκης το είπε. Ναι, το θέμα με τα δύο κομμάτια λέτε ότι ας πούμε ποιος είναι ο λόγος που δεν βάλετε έτσι τα στρέμματα 25-25. Κύριε Μιλωνάκη, τη στιγμή που θα γίνει έτσι, τη στιγμή που θα κάνετε απαλωτρίωση και όχι αγορά. Ή 15-15. Εάν είναι και τέσσερα κομμάτια συνεχόμενα, δεν λέμε όχι. Δεν υπάρχουν. Στην προκήρυξη όμως βάλατε ότι θα πρέπει να είναι από τα 50 και πάνω. Και τα 50 και πάνω. Στο σύνολό τους. Όχι στο σύνολό. Όχι στο σύνολό. Εντάξει. Λοιπόν, δεν υπάρχουν κύριε Μιλωνάκη. Ψάχνω νύχτα μέρα και σας πληροφορώ, επειδή κάποιο παρεξηγήθηκα προηγουμένως εδώ, εάν οποιοδήποτε, είτε μηχανικός, είτε χτηματομεσίτης, η κυρία είπε κάτι προηγουμένως, γνωρίζει εκτάσεις, τίποτε δεν έχει κλείσει, τίποτε δεν έχει τελειώσει, μπορούμε να βρούμε τρεις εκτάσεις των 15-20 στρεμάτων, συνεχόμενες, αύριο και όλα να το προχωρήσουμε. Το καταλάβατε. Έχουμε ανοιχτό ανοιχτή την πόρτα. Γιατί έγινε με τον όρο πάνω από 50 στρέμματα. Όχι, από ένα κοιτάξτε εδώ. Από ένα ιδιοκτήτη. Δεν αναγράφει. Όποιος ιδιοκτήτης. Το είπατε εσείς προηγούμενα. Λοιπόν, όποιος ιδιοκτήτης κατέχει πάνω από 50 στρέμματα. Ακριβώς. Λοιπόν, σας πληροφορώ. Κοιτάξτε εδώ. Ακούστε εδώ, ακούστε εδώ. Μπορεί να βρεθούν και δύο και τρεις ιδιοκτήτες. Είναι αυτονόητο αυτό και να πούμε ότι εμείς... Μα κοιτάξτε, δεν υπάρχει κόλλημα σε αυτό. Να βρεθούν αύριο τέσσερις ιδιοκτήτες, οι οποίοι θα έχουν από 15 στρέμματα και να πάνε προκήρυξη νέα. Συγγνώμη, μια προκήρυξη η οποία να μην είναι φωτογραφία. Εγώ σας λέω το εξής. Δεσμεύομαι αυτή τη στιγμή απέναντί σας. Ξεκινάμε από αύριο τον αγώνα και ψαχνόμαστε. Και η κυρία νομικός που είναι και η κυρία ακτιματομεσίτης που θα είναι, και άλλους, αλλά θα πω κάτι κυρία ακτιματομεσίτης. Λοιπόν, αυτό που ζητάμε, δεν ζητάμε να πάμε πέρα και στην άκρη. Θα πρέπει να βρεθεί κάτι για το παραλιακό μέτωπο, διότι αυτό θα εξυπηρετεί. Να προτείνω μία... Λοιπόν, της τράπεζας της ελληνικής τράπεζας της ελληνικής, η οποία ανατολικά της παλαιάς Φώκιας στη Σιδερίνα που έχει 4.000 στρέμματα εκεί και τα 2.5 είναι δασικά και τα άλλα 2.5 μπορούν να γίνουν και δεν υπάρχει. Γιατί δεν μπορεί να γίνει συνεταιρισμός αφού υπάρχει δασικό. Οπότε λοιπόν μπορείτε αυτά να τα απαλωτριώσετε και με πολύ λίγα χρήματα. Σημειώστε το, σας παρακαλώ, να το δείτε αυτό το θέμα και θα επανέλθω σε αυτό το θέμα. Η διατύπωση της προκήρυξης, μπορείτε που επανέλθουμε πάνω στον κύριο Μιλωνάκη. Και αν έχω λάθος... Όποιος ιδιοκτήτης έχει άνω των 50 ή όσοι ιδιοκτήτες, διότι μην βρεθεί μία... Μα πώς θα το ξέρω, εγώ έχω δέσει κάποιο κάνω δίπλα ο 15. Λοιπόν, επαναλαμβάνω αυτό που είπα προηγουμένως. Από αύριο, αν υπάρχουν 4-5 ιδιοκτήτες που στο σύνολο να έχουν μια έκταση τουλάχιστον 50 στρεμάτων, εδώ και τώρα δεσμεύομαι απέναντί σας, σε αυτό εδώ το μαγαζί θα πιούμε και θα πανηγυρίζουμε. Τίποτα άλλο δεν έχουμε. Παράκληση πάντως να κάνετε μια νέα προκήρυξη για να φύγουν τα σύννεφα. Μετά γίνονται όλα. Όχι, όχι, το να κάνετε μια νέα προκήρυξη διότι τότε θα έρθουν λοιπόν, οι ιδιοκτήτες και τα πούμε. Φέρτε εσείς. Όχι, δεν τα φέρουμε. Ο Δήμος πρέπει. Μάλλον οποιοδήποτε έρθει στην προκήρυξη. Κάνω. Κοιτάξτε. Κάνω αυτή τη στιγμή έκκληση προς όλους. Και αν μπορώ να βγω στο βουνό και να το φωνάξω να τα ακούσει ευρύτερη περιοχή. Και 4-5 ιδιοκτήτες στο σύνολο να έχουν αυτή την έκταση, εδώ και τώρα το συμβαίνει. Γιατί δεν ακούσατε αυτό που σας είπα και το περάσατε έτσι λίγο. Να τα ακούμε. Λοιπόν, ξαναβγάλετε το λοιπόν. Μα το έχουμε πει κύριε... Όχι, είπατε να το κάνετε πιο σύμματο. Άλλος κύριος. Μιλήσατε προηγούμενα. Κύριε Γεραλή, γιατί το πέρασατε αυτό που σας είπα. Κύριε Γεραλή. Σας το πέρασα, το έχω σημειώσει. Το έχετε σημειώσει. Μπορείτε λοιπόν να το εξετάσετε και να το δείτε ότι θα καμπάρετε αυτά. Σημείωσα, Τράπεζα Ελλάδος. Μου επιτρέπετε μισό λεπτό κάτι. Νομίζω ότι είναι σημαντικό. Μια ερώτηση θα κάνω, δεν έχω κάποιο. Κύριε Γέραλη, η ποιότητα ζωής
και το νομοθέτημα των 100 μέτρων είναι πολύ επιεικτή για τη συγκεκριμένη περιοχή. Η αντίδραση που βλέπετε δεν έχει να κάνει μόνο με το νομοθέτημα των 100 μέτρων, γιατί τα 100 μέτρα είναι δεδομένο ότι μπορεί να μεσολαβεί ένα ρέμα, ένα φυσικό σφράχτης ή οτιδήποτε και να μην ενοχλεί κανένα και να είναι εντελώς απλά τα πράγματα. Εδώ η αντίδραση που βλέπετε είναι διότι η μορφολογία του εδάφους είναι τέτοια που ουσιαστικά έχουν σπίτια τα οποία θέατρο έχουν το συγκεκριμένο χώρο που πρέπει να γίνει. Αυτό είναι το πρόβλημα που δημιουργείται. Οπότε θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και 500 μέτρα να το πάμε θα υπάρχουν αντιδράσεις. Ναι. Οπότε διότι εδώ πρέπει... μέσα υπάρχουν και άτομα. Ακριβώς. Και θα πω η κυρία Φανή και κάποιοι άλλοι. Ακριβώς. Γιατί ξέρω δηλαδή για τα σπίτια τους που είναι πάνω από 500 Οπότε, μέτρα. Οι αντιδράσεις πάντα θα υπάρχουν. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ως προς την επιλογή και πού πρέπει να γίνει ο συγκεκριμένος χώρος. Το σκόρδι που ακούστηκε δεν ξέρω και συγχαρητήρια αν ήσασταν υπέρμαχος και μπορείτε να το συνεχίσετε. Δεύτερος χώρος που μπορεί να επιλεγεί είναι να μπουν σωστότερα τα κριτήρια, δηλαδή από αυτό που συνάδουν τα συμπεράσματα, δηλαδή που βγαίνουν από αυτή τη συνάντηση, είναι το εξής. Είναι ότι φωτογραφική, δεν θέλω εγώ να μην πω φωτογραφική και δεν θέλω να χρησιμοποιώ τέτοιους όρους. Μπορεί μία προκήρυξη να βγει έτσι, που να είναι και τεκμηριωμένη ουσιαστικά, να μην δημιουργεί έμεσες τριβές, υπόνοιες ή οτιδήποτε άλλο, και να είναι λίγο flexible, λίγο εύκαμπτη, ευέλικτη, προκειμένου μέσω της ευελιξίας να υπάρξουν και άλλες πιθανές εκτάσεις οι οποίες μπορούν να ενταχθούν στη συγκεκριμένη προκήρυξη. Τίποτε άλλο και σας ευχαριστώ. Μου επιτρέπετε, είπατε ότι θέλετε κάτι κοντά στα παράλια. Ναι. Ναι, το νεκροταφείο όμως της Βούλας που λειτουργεί κάπου 5-10 χρόνια τώρα έχει πάει τόσο μακριά από τα παράλια της Βούλας που αν έχει κακοκαιρία, δεν ξέρω αν έχετε ιδέα πώς πάμε. Δεν μπορούμε να ανέβουμε. Δηλαδή αν έχει χιονιά κάτι δεν μπορείς και όμως έχει πάει εκεί που δεν το βλέπει μόνο το ελικόπτερο. Για την αποφυγιώθηση. Για το οτιδήποτε. Για να ακούσω και το κοινάσιο. Εμείς από αύριο, δεν ξέρω αν θα κάτσουμε να κάνουμε τη δουλειά. Εμείς σαν δημότες από αύριο θα προσπαθήσουμε να καταγγείλουμε αυτό το παράλογο που έχετε δημιουργήσει με μια έγκριση η οποία είναι καθόλου παράλογη. Με αυτό θα ασχοληθούμε. Τώρα κατά πόσο θα ψάξουν οι δημότες να βρουν μια έκταση για να σας ασφαλίσουν, αυτό είναι άλλοτε. Επίσης, να μου επιτρέπετε, επειδή μιλήσατε, κύριε Γέραλη, μιλήσατε περί της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και οι περισσότεροι δεν ξέρουμε. Έχουμε εδώ τον πρόεδρο του Συλλόγου μας. Ρωτήθηκε καθόλου ο Σύλλογός μας αυτής της περιοχής κατά πόσον αντιστέκονται οι άνθρωποι ή έχουν πρόβλημα από απόψεως ποιότητας ζωής με την τοποθεσία αυτή για κημητήριο. Κύριε Μπολιεράκη, μπορείτε να μας πείτε, ρωτηθήκατε εσείς. Να μιλήσω, περιμένω να μιλήσουμε στο τέλος. Εντάξει, ναι, νομίζω να μας μιλήσει το θέμα, να μας πει πέρα, οπωσδήποτε. Εκλήθησε εσύ να πεις τις απόψεις. Ο πρόεδρος του Συλλόγου, επειδή η επίθεση δεν έγινε προσωπική, έγινε σαν πρόεδρος. Σαν σύλλογος. Σαν σύλλογο. Προσωπική δεν προσωπική. Δεν έχουμε τίποτα να σε έγινε η συγκεκριμένη επίθεση, εγώ θα απαντήσω. Από την πρώτη στιγμή, ο σύλλογος που το έχει μάθει, έχει ενεργήσει. Όπως είπε ο κύριος Γκέραλτς, μέχρι σήμερα δεν έχει κλείσει τίποτα. Τι ενέργειες έκανε ο σύλλογος, άσε τι μας είπε ο Γκέραλτς. Μας το είπε ο άνθρωπος. Τι ενέργειες έκανε ο σύλλογος. Δεν έπρεπε να ενημερωθούμε από το σύλλογο. Ο σύλλογος ήδη επισκέφθηκε και τον Δήμαρχο και εμένα και... συγγνώμη κύριε Κολιαράκη. Ιγκόγνητο. Λοιπόν, ο πρόεδρος με μία από τα μία και εξέφρασαν τις ανησυχίες τους. Και εξέφρασαν τις ανησυχίες τους. Ένα λεπτό. Για συγγνώμη. Είχε ανησυχία ο Γιώργος χωρίς τη βλέπουμε εμείς. Ποιος είναι αυτό που θα εμπιστευτεί τα συμπέρατε τα δικά μου συνάξω. Επειδή είπατε περί συλλόγου. Τι να κάνουμε. Την άποψή είναι ο συλλόγος. Χάρη, μη σε πω θα μιλήσετε. Κάση μαλακίες, θα πω. Κάτσε. Εμπιστευτήκαμε το σύλλογο. Ποιο σύλλογο. Μας ενημέρωσε ο σύλλογος. Δεν υπάρχει. Τι έκανε σύλλογο για μας.
Χάρη, παρακαλώ. Κάτσε. Δεν είπα εμπιστευτήκαμε. Ήρεμα. Ο σύλλογος επισκέφθηκε και εξέφρασε τις ανησυχίες, είπα. Αλλά δεν μας ενημέρωσε κανένας. Μα αυτό έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, μόλις προχώρησε. Είναι πολύ πρόσφατο. Όσοι με πήραν τηλέφωνο, έχουν ενημερωθεί ότι δεν έχει προχωρήσει τίποτα. Όσοι σε πήραν τηλέφωνο, συγγνώμη Γιώργο. Όσοι με πήραν, δεν είπα ούτε το όνομά σου, τίποτα. Δεν πήρες κανένα. Εγώ δεν πήρα κανένα. Όσοι με πήραν τηλέφωνο, είπα, όσοι με πήραν τηλέφωνο, τους ενημέρωσα. Απλώς γίνεται μια συζήτηση. Η συζήτηση ούτε έχει κλείσει, ούτε έχει πάρει καμιά απόφαση. Ο σύλλογος πήρε απόφαση για το... Ο σύλλογος. Οφείλει ο σύλλογος να πάρει θέση. Κυρία Κορονέ, ούτε αποφύγετε να μιλήσετε, μιλήστε. Γιώργο, είμαι φανή και σε ρωτάω. Ο σύλλογος πήρε θέση. Να λέμε, να λέμε, να λέμε, να λέμε. Εμείς, όπως σου είπα, προσωπικά η άποψή μου με ρώτησες, όχι την άποψη του συλλόγου. Αυτό διότι... το είπα προσωπικά και μου απήντησες, δεν θα το εκθέσουμε αυτό το θέμα, είναι δικό σου. Όχι. Προσωπικά η άποψή μου είναι να μην γίνει πουθενά νεκροταφείο. Και όχι πουθενά. Ευρύτερη... Δεν μπορεί να μας στάβουν στο... στη γη, να μας εκεί το πάνε. Εκεί το πάνε. Μακριά από μένα και δεν με ενδιαφέρει. Όχι, ο συλλόγος έχει αποδείξει πάντα σαν ότι είναι κοντά στους κατοίκους. Οποτεδήποτε το χρειάστηκαν και δεν ενδιαφέρεται ο σύλλογος. Ούτε για κόσμο, γιατί κάτι άκουσα στα τηλέφωνα αυτά. Ότι ενδιαφερόμαστε για να μαζέψουμε κόσμο. Δεν ενδιαφερόμαστε. Οποιοδήποτε κάτοικος έχει πάρει το σύλλογο τηλέφωνο, εξυπηρετήθηκε. Συνεχίζει και θα είναι κοντά σε όλους τους κατοίκους, ανεξάρτητα αυτοί αν ανήκουν στο σύλλογο ή όχι. Ο σύλλογος είναι της περιοχής. Και κοιτάει το Δέλτα Σίγμα του Συλλόγου ότι είναι καλό για τους κατοίκους της περιοχής. Και εδώ νομίζω κλείνει αυτό. Ο Σύλλογος είναι με τους κατοίκους της περιοχής και για το καλό τους κατοίκους. Άρα είσαι μαζί μας. Βεβαίως. Τέλεια. Μπράβο Γιώργο. Μπράβο Γιώργο. Ξέρεις γιατί. Μπράβο Γιώργο. Έλα ρε το κύριε Κορκίδη. Είπε κάτι ο κύριος Γέραντι. Σημειώστε το. Ήταν σαφής κύριε. Ένα λεπτό. Είτε σαφής. Αλλά εγώ εκτιμώ και αυτό που είπε ο κύριος Γέραντι. Προσέξτε τι είπε ο κύριος Γκέραλης. Προσέξτε τι είπε ο κύριος Γκέραλης. Γράψαμε τέλος. Και δεν έχουμε λόγους παρά να το πιστεύουμε. Στο Σκόρδι τα φτιάξανε, κάνανε τις δουλειές, όλα αγωνιστήκανε χάρη στις προσπάθειες και του κύριου Γκέραλη και βγήκε ο σύλλογος και το απέλυψε. Άρα έχουμε δύναμη Γιώργο. Αφήστε το. Ο σύλλογος κάπου πάθησε, δεν πάθησε. Ο σύλλογος. Με το Σκόρδι. Ναι, δηλαδή εάν η επιτροπή. Όλοι μαζί θα πάμε στην επιτροπή να πούμε. Αυτό θα κάνουμε. Στην επιτροπή, όλοι κοντά σου. Όλοι μαζί. Κοντά σου, όλοι. Είναι και ο πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων εδώ. Και να πάμε να βρούμε και τον κύριο, τον πρόεδρο της επιτροπής, δεν ξέρω ποιος είναι, ποιότητος ζωής. Ποιο ρώτησε και έβγαλε η σύγκριση. Όχι, δεν είναι ο δήμαρχος. Ο δήμαρχος είναι. Ο δήμαρχος. Ποιος. Είπατε, έχει περάσει το συμβούλιο σε κανένα δημοτικό συμβούλιο. Ούτε σου ζητήσανε. Δεν υπάρχει απόφαση. Εγώ αυτό ενημερώθηκα από τον κύριο Γκέραλη. Γι' αυτό δεν επισκεφτήκαμε, γιατί υπόθηκε ότι υπάρχουν αποφάσεις, υπάρχουν 5 εκατομμύρια, υπάρχουν έτσι. Πολλά εκατομμύρια, και λέω, μέχρι σήμερα δεν έχει πάρθει καμία από απόφαση. Την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σε ρώτησε κανένας στο Σύλλογο, εάν έχουμε αντιρρήσεις. Όχι. Ωραία. Τέλος, εντάξει, είναι σαφή. Τι είσαι εσύ έκανε, σαφέστατο. Είσαι σαφέστατος, Γιώργο, έλυσε. Ναι, σου είπα, δεν υπάρχει καμία απόφαση. Όχι. Σου είπα πριν από 2 μήνες, ναι. Αλλά έφυγα μετά στο εξωτερικό και γύρισα μετά από 2 μήνες και δεν μπόρεσα να το αρχίσω. Σε πήρα τηλέφωνο και σου λέω ότι έχουν βγάλει να γίνει αμεταναφείο εδώ από κάτω. Πάλι και του Μπεντζουρού, πάλι το... Πήρα τον δήμαρχο και είπε όχι, δεν θα γίνει στην περιοχή σας.
νεκροταφείο. Θα και εμφανίζεται στα άλογα του Καρακασίδη απέναντι. Ναι. Όχι, δεν μου είπε τίποτα. Άλογα του Καρακασίδη. Από και μου το είπε και εμένα. Ναι. Ναι. Και του λέω κάνεις λάθος. Όχι, μετά έγινε αυτό μετά. Η προέκταση προς τα εγώ. Ναι, έτσι όπως το λέει. Μιλάω καθαρά και ξάσα. Έτσι όπως το λέει. Από το Σεν Τζόρτζ και κάτι το δέχεσαι εσύ αυτό το πράγμα. Για τα άλογα του Καρακασίδη απέναντι από την πίσω παιδιά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ήταν ύψωμα και ήταν έτσι. Έτσι το κατάλαβε. Δεν φαίνεται από πουθενά. Έτσι το κατάλαβε και αυτό. Υπάρχει όμως ο χώρος εκεί. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Γιώργο μου, είναι απλά τα πράγματα. Ούτε το σύλλογο. Μαζί σου. Από αύριο αρχίζουμε αγώνα. Αυτό που υπόθηκε τότε, αυτό που υπόθηκε στα άλογα του Καρακασίδη, υπόψη ότι είναι στα άλογα από όλη τα ξένα. Καρακασίλη, του κόστου. Απέναντι. Δεν υπάρχει χώρο για 70 στενά. Είναι τη Ρούφα. Υπάρχει πίσω από το Ρούφα. Δεν έχω φέρει διοκτησίε εδώ. Ούτε το βλέπει κανένα, ούτε υπάρχει κανένα να το δει. Ούτε όχι, το λέει, σκόρδι, γιατί το απορρίπτουμε. Δεν το απορρίπτω το σκόρδι. Γιατί δεν κάνω μια σκόρδι. Δεν το είπα προηγουμένω. Αφού υπάρχει ένταση. Δεν υπάρχει. Νόμιζε ο Γιώργο. Α, το σκόρδι. Το σκόρδι είναι παιδί. Το σκόρδι είναι έτοιμο. Δεν το βλέπει κανένα. Σε αυτή τη φάση δεν είναι εφικτό. Είναι κύριε Γερά, το ξεκινήσουμε. Το ίδιο δεν θα γίνει. Γιατί να ωραία. Τότε σα υποσχόμεθα ότι θα έχουμε καλή υγεία και δεν θα έχουμε πτώματα στην περιοχή. Εγώ νομίζω ότι είναι η καλύτερη λύση το σκόρδι και σας παρακαλώ, επειδή είναι δικό σας το έργο αυτό, θέλω να το επαναφέρετε. Γιατί πραγματικά εξυπηρετεί όλο τον κόσμο και την πρόταση τη κοινωνία. Ένα λεπτό να σπουδάσετε από τον να μ' ακούσετε λίγο, να μ' ακούσετε. Όχι μόνο αυτό. Και την προβάλλω. Έχει παρθεί ομόφωνη απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο του τότε Δήμαρχου το 2006. Οκ. Ο τότε Δήμαρχος Όχι. Μιλάμε για τον η έκταση αυτή, είναι, ας το πούμε, διεθνές, τώρα είναι κατά το ξέρω, αλλά λοιπόν, επειδή ο Δήμος του απάντησε από τότε και είπε ο Κέι προχωρήστε, αλλά δεν το προχωρήσα. Σάββα να πω κάτι, πριν φύγεις να σου πω κάτι. Να αποδείξω, να πω κάτι. Λοιπόν, θα δείτε είμαι πολύ λίγο. Εκτιμώ απεριόριστα το Σάββατο Γκέραλι, είναι ο αγωνιστής περιοχής μας, καλά. Είναι σίγουροι ότι θα πάει η κυρία Ρόφου να τον βρει. Θα του στείλουμε και άλλου μεσίτε. Δεν θα συμφωνήσω με την κυρία αυτό, γιατί αυτά που λέει. Δεν ξέρω εγώ, δεν μας αφήσουν. Δηλαδή, να βρείτε. Αν βρείτε έκθεση εδώ μέσα, θα κοιτάξουμε εδώ μέσα. Γιατί είστε μέσα, κύριε Γεράκη. Από πού και σου εδώ μέσα. Όταν βρείτε έκθεση, ένα λεπτό. Γιατί είναι εδώ μέσα. Αυτό να μα εξηγήσει. Κορίτσια, αφήστε μου λίγο να πω. Όχι, θα μα εξηγήσει. Αφήστε μου να ολοκληρώσω. Πρέπει να το περισσουργούν. Αν βρείτε έκθεση. Σε όλο το παραλιακό μέτωπο. Γιατί από εδώ μέχρι το Θυμάρι. Προσέξτε λίγο. Γιατί στο παραλιακό μέτωπο. Δεν μπορεί αυτό, γιατί θέλουμε αυτό που αυτό να εξυπηρετεί το παραλιακό. Δεν μπορεί να πάμε στον Κουλέτα, στον Κουβαρά και στον Άβελο. Δεν γίνεται. Ας εξυπηρετεί. Να το καταλάβετε. Όχι, δεν καταλάβετε. Από το κυρία Φανίκη. Από το Θυμάρι, προσέξτε μου, από το Θυμάρι μέχρι επάνω εδώ κάτω, οποιαδήποτε έκταση, και δεν μιλάω για αυτό, είναι αποδεκτή, οποιαδήποτε έκταση. Μη μου λέτε ούτε για Κουβαρά, ούτε για εκεί στην βιομηχανική. Γιατί ποιος το ορίζει ότι πρέπει να είμαι στο παραλιακό μέτωπο. Ποιος το ορίζει. Γιατί θα εξυπηρετεί μόνο το παραλιακό μέτωπο. Δεν είναι σούπερ μάρκετ να μας βολεύει να είμαστε κοντά. Πεθαίνω και θέλω να είμαι δίπλα. Θέλω να βλέπω θάλασσα. Ένα λεπτό σας παρακαλώ. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Και εμείς ευχαριστούμε για την προσοχή. Οι ανησυχίες σας αυτές, οπωσδήποτε θα ήταν και δικές μου αν ήμουν εδώ, να το πω έτσι. Λοιπόν,
νομίζω ότι κανείς δεν πρέπει να απορρίψει τις ανησυχίες σας. Από εκεί και πέρα θα συζητήσω και με τον Δήμαρχο και όχι μόνο, να δούμε τι και πώς μπορούμε να Λοιπόν, το είπε, δεν περαστεί.